έχουμε συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα. Τρίτο διπλό εκτός έδρας στο πρωτάθλημα. 5 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο. Για να γίνει όλο αυτό, θέλετε να μας πείτε τι στοιχεία έπρεπε να έχει η ομάδα όλο αυτό το διάστημα παράλληλα τις υποχρεώσεις της για να το πετύχει. Μέχρι τώρα. Νομίζω ότι το βλέπει και ο πιο. Και ο πιο δύσκολος αντίπαλος αυτό το πράγμα, η φύλαθλος. Πολύ δουλειά, πολύ μεγάλη προσπάθεια, αγωνιστική πειθαρχία, πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη θέληση. Και αυτό που βγάζουν τα παιδιά είναι αυτό που σας είχα πει πριν από αρκετό καιρό, ότι έχω εμπιστοσύνη σε αυτά τα παιδιά. Και πιστεύω ότι μπορούν να την πάνε την ομάδα ψηλά. Όσα σχεδιάσετε σήμερα βγήκαν απολύτως στον αγωνιστικό χώρο. Είδαμε ένα διαφορετικό παιχνίδι, πιο λίγες φάσεις, ρυθμός διαφορετικός. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Θα ήταν λάθος να πάμε να χτυπάμε γροθιές στα μαχαίρια. Πάμε να περιμένουμε στις αρχές, λίγο τον αντίπαλο. Είχαμε ένα καλό 25 λεπτό στο πρώτο ημίχρονο, βάλαμε και τον γκολ, είχαμε και στιγμές που μπορούσαμε να βάλουμε γκολ. Ο αντίπαλος είχε αρκετές πλαγιοκοπήσεις, αλλά δεν κινδυνέψαμε άμεσα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν παίχτηκε ποδόσφαιρο, γιατί σφυρίχτηκαν πάρα πολλά φάουλ. Πάρα πολλά. Και ο ρυθμός του παιχνιδιού ήταν τέτοιος, ο οποίος δεν επέτρεπε σε καμιά ομάδα να παίξει. Πόσο μάλλον εμείς, οι οποίοι είχαμε και το αποτέλεσμα στα χέρια μας, δεν ρισκάραμε σε κανένα σημείο του παιχνιδιού. Και δόξα τω Θεώ, όλα γίνανε καλά. Πόσο αποτέλεσμα ήταν έτσι όπως το περιμένατε, έτσι όπως για το μελετήσει. Ναι, είναι μια ομάδα η οποία στα χέρια του Δεμιτζάκη έχει αλλάξει τρόπο συμπεριφοράς και παιχνιδιού προς το καλύτερο. Είναι ένας δύσκολος αντίπαλος και μέσα και εκτός έδρας. Εάν δεν το λάβεις πολύ σοβαρά υπόψη σου, μπορεί να σε κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή. Και αυτό φάνηκε. Όχι μόνο στο δικό μας το παιχνίδι, αλλά και στα προηγούμενα παιχνίδια. Εμείς το θετικό ήταν σήμερα ότι δεν μας δημιούργησαν φάσεις επικίνδυνες. Μπορώ να πω, μας δημιούργησαν φάσεις οι οποίες ήταν λίγο επικίνδυνες. Όπως είπατε, στο δεύτερο μήνα υπήρχε μια διαφοροποίηση στα σφυρίγματα σε σχέση με το πρώτο μέρος. Σας έδωνε και εσείς την ευρυστήκατε. Και επειδή θες είναι κάτι πρωτοφανές με το ελληνικό ποδόσφαιρο, με τη διαιτησία στο άλλο παιχνίδι, θέλει πολύ προσπάθεια για να διατηρήσετε την ίδια φιλοσοφία και να μην ασχολείστε με τη διαιτησία. Εσείς και οι παίκτες σας. Όχι. Καμία προσπάθεια δεν χρειάζεται. Πρέπει να το πάρεις απόφαση ότι και αυτοί είναι άνθρωποι και κάνουν λάθη. Ένα. Και αν θέλει να κάνει λάθη, δεν κερδίζεις τίποτα. Αντίθετα, όπως είπα στην αρχή, πρέπει να κερδίσεις και το διαιτητή. Με πολλούς τρόπους. Με τη συμπεριφορά σου, με τον τρόπο παιχνιδιού σου, αλλά κυρίως με τη συμπεριφορά σου. Δεν ασχολούμαστε με τους διαιτητές. Είναι μέλημα πρώτο δικό μου. Αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα. Εγώ ασχολούμαι μόνο με τον ΠΑΟΚ. Με κανέναν άλλο δεν ασχολούμαι. Ασχολούμαι με τον αντίπαλο που έχουμε να παίξουμε την επόμενη αγωνιστική. Με αυτόν ασχολούμαι εγώ, ασχολείται και η ομάδα με αυτόν και τίποτε παραπάνω. Για να το γνωρίζετε αυτό. Καθόλου δεν ασχολούμαι. Όποιος και να είναι ο αντίπαλος. Έχετε σημειώσει κατ' επανάληψη, coach, ότι όποιος πανηγυρίζει τώρα είναι καταδικασμένος να πεθάνει με την έννοια ότι στο τέλος κάνουμε το πανηγύρι. Αυτό το συν 5 είναι απλά ένα ψυχολογικό προβάδισμα και για τους παίκτες και για τον κόσμο, ίσως και για εσάς λόγω της δουλειάς που κάνετε. Ευχής έργων θα είναι να έχουμε και μεγαλύτερη απόσταση από το δεύτερο όταν τελειώσει το Μάιο. Αυτό είναι το σκεπτικό. Ένα αυτό. Και δεύτερο,
ότι εμείς δεν έχουμε κάνει τίποτα ακόμα. Εγώ το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και προσπαθώ να το περάσω, κάνω πολύ μεγάλη προσπάθεια να το περάσουμε στα αποδυτήρια. Εμείς που είμαστε μεγάλοι και έχουμε περάσει τόσα, είμαστε παροδοκαπνισμένοι με αυτά και φτάνουμε στο σημείο να χαργεντιζόμαστε, να πετάμε λίγο στα σύννεφα, να κάνουμε, γι' αυτό σας είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, στα προηγούμενα παιχνίδια που δεν ήμασταν, που δεν πήραμε το αποτέλεσμα. Η ευθύνη είναι δική μου καθαρά. Πρέπει τα παιδιά να είναι προσγειωμένα, αλλά πρώτα πρέπει να είμαι προσγειωμένος εγώ. Καλό είναι να το λες, πολύ εύκολα το λες, πολύ δύσκολα το κάνεις. Γιατί όλος ο περίγυρος σου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Τι μεγάλος προπονητής είσαι, τι μεγάλος παίχτης είσαι, τι πολύ μεγάλη ομάδα έχεις, δεν μπορεί να σε κερδίσει κανείς, μπράβο ρε μεγάλε κλπ. Αυτά κάποια στιγμή γυρίζουν μπούμεργα εις βάρος σου. Εμείς λοιπόν που είμαστε πιο μεγάλοι, εγώ που είμαι πιο μεγάλος από όλους μας εκεί, είμαι υποχρεωμένος να τα σταματήσω αυτά όσο το δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα, για να μην το πληρώσουμε. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Οι αντίπαλοι είναι όλοι δύσκολοι. Υπάρχει εύκολος αντίπαλος, είτε παίζεις μέσα στην έδρα σου, είτε παίζεις εκτός έδρας. Και απαγορεύεται να εφησυχάσεις. Την έχω αφήσει την ομάδα σας, το έχω πει στην Παναγία. Εάν δεν την άφηνα εκεί, τότε εγώ σίγουρα θα την έκανα κομμάτια. Να είστε καλά, κύριε. Με το μάκρυμα, μια ερώτηση, αν έχουμε κάποια προφόρηση. Θα φανεί αύριο.